Ωχ, Οδυσσέα, μ' αρέσει πάρα πολύ κούνια. Έχω να κάνω κούνια πάνω από 10 χρόνια. Ναι, μου έχει λείψει και εμένα πάρα πολύ. Κοίτα, πώς θα πηδήξεις τώρα. Ωπα, βλέπεις, είμαι μάγκας. Τώρα κι εγώ θα πηδήξω ακόμα καλύτερα από σένα. Έλα, έλα, για να δούμε. Ένα, δύο. Καλό, αλλά εντάξει, φίλε. Λοιπόν, Τιμονάτε, πάμε σπίτι επειδή αρχίζει και κάνει κρύο και βραδιάζει. Ναι, Οδυσσέα, συμφωνώ. Τι κύριο είναι αυτό. Μία κρύο, μία ζεστή, άσε να πάνε. Έλα, φύγαμε. Ωρε, φίλε, διψάω. Περίμενε. Αφού έχω μόστρι, τι διψάω. Και το κινητό μου. Ω, τα ξέχασα το μπαγκάκι. Πήγαινε σπίτι, θα σε προλάβω. Α, σε προλάβω, μία γόνεσαι. Ωπα. Τέλεια, το μόστρο μου και το κινητό μου. Τι ακούστηκε έτσι. Κάτι μου θυμίζει αυτός ο ήχος. Άγγι Βάγγι, όχι. Σάρενχετ, όχι. Τι είναι αυτός ο ήχος. Για να εξερευνήσω, παιδί, γιατί αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Πέρες, φίλε. Μάλλον θα μου φάνηκε, ρε φίλε. Ω, σπατσμπούμπεξε. Τι κάνεις εδώ πέρα, ρε φίλε. Γεια σου, Τιμόν. Σου έλειψα. Όχι, δεν μου έλειψες. Σε ξαναρωτάω, γιατί είσαι εδώ πέρα. Δεν σε βρήσαμε, ούτε είπαμε κάτι κακό. Ήρθα εδώ πέρα επειδή βαριόμουν να είμαι μόνος μου σπίτι στο βυθό του μπικίνι. Οπότε ήρθα να σου κάνω παρέα και να παίξουμε. Δεν με νοιάζει, πάντα μπομπε ξέ. Δεν είσαι καλός. Μας είχες απειλήσει και μας κυνηγούσες. Οπότε δεν σε θέλω εδώ πέρα, κατάλαβες. Τι είπες, τώρα θα δεις, θα πάει σκουλίκι. Επιτέλους έφτασα σπίτι. Και ο Τιμόν πού είναι, ρε φίλε, αφού μου είπε πως θα έρθει σε λίγο και θα με προλάβει. Αλλά δεν έχει έρθει ακόμα, αναρωτιέμαι, είναι καλά. Ή μήπως απλά χάθηκε. Μάλλον σιγά μη χάθηκε, ρε φίλε, το πάρκο είναι δίπλα. Απλά μάλλον ακόμα ψάχνει το κινητό του. Εντάξει, δεν πειράζει, από το περιμένω εδώ. Τι θες, άσε με. Πού πας, Τιμόν, θα σε πιάσω. Some time later. Πού, παιδιά, έχει περάσει πάρα πολύ ώρα και ακόμα να έρθει ο Τιμόν. Πω, να τον ψάξω να το βρω, μήπως κάτι έγινε, ρε φίλε. Παιδιά, νομίζω το ξέφυγα του τρελού σπανσμπομπεξέ. Ναι, το ξέφυγα σίγουρα, yes. Παιδιά, βλέπετε, τραβάω εγώ για εσάς. Ακόμα και τώρα που με κυνηγάει ο σπανσμπομπεξέ να μου κάνει κάτι κακό, συνεχίζω να βγάζω βίντεο για εσάς. Τόσο πολύ σας αγαπάω. Και εσείς μπορείτε να μου δείξετε την αγάπη σας κάνοντας εγγραφή στο κανάλι μας. Και θα είστε πρώτοι που θα δείτε τα βίντεο μας. Λοιπόν, πρέπει να πάω στον Οδυσσέα πριν με βρει ο σπανσμπομπεξέ και μου κάνει κακό. Ωρε φίλε, Τιμόν, Τιμόν, πού είσαι, μ' ακούς? Later. Ο Οδυσσέας πού είναι, του είπα να μην περιμένει εδώ πέρα. Πες μου ότι πήγαινε να ψάξει, ρε φίλε. Ό,τι να είναι, χαζούλες Οδυσσέας. Πω πω, αλλά πάλι δεν ξέρει ο σπανσμπομπεξέ μας κυνηγάει. Λοιπόν, έχω μια ιδέα. Θα πάω σπίτι, θα αλλάξω ρούχα για να μην με βρει ο σπανσμπομπεξέ. Θα βρω τον Οδυσσέα πρωτού τον βρει ο σπανσμπομπεξέ και θα τον σώσω και θα κρυφτούμε. Νομίζω και είναι τέλεια ιδέα. Πάμε σπίτι γρήγορα. Τιμόν, Τιμόν, πού είσαι? Τι είναι αυτός ο ήχος, κάπου τον έχω ακούσει αυτό να. Μάλλον ο Τιμόν θα μου κάνει prank. Λοιπόν, παιδιά, τώρα είμαι στην αποθήκη και πρέπει να μεταμφιεστώ σε παππούλι και τέτοιο. Έτσι ώστε να άμα με δει ο σπανσμπομπεξέ να μην καταλάβει ποιος είμαι. Οπότε χρειάζομαι κάτι για το μαλλί μου. Είναι πορτοκαλί και γυαλίζει. Θα φορέσω, παιδιά, καπέλο. Ωραία. Θα το κάνω και έτσι ώστε να μην φαίνεται πορτοκαλί μαλλί. Αλλά για να είμαι παππούλης, θέλω μαγκούρα. Κάπου έχω μαγκούρα εδώ πέρα, σίγουρα. Όχι, όχι, όχι. Έλα, έλα, εδώ, εδώ. Να το, παιδιά. Και η μαγκούρα. Τέλεια. Τώρα πάμε κάτω να σκεφτούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Παιδιά, όσο περιμένω τον Τιμόν, μαντέψτε τι κάνω. Φυσικά και παίζω GL Show Jet Adventure. Έχουν γίνει πάρα πολλές αναβαθμίσεις σε αυτό το παιχνίδι. Μπήκαν νέα κουρέματα, νέοι παίκτες και πολλά πράγματα. Όπως η φωνή της Κρίστας. Μαγική ασπίδα. Χάσαμε. Επίσης υπάρχει επιλογή να βγάλετε τις διαφημίσεις εντελώς είτε να αγοράσετε χρήματα. Και παιδιά, μπορείτε να το κατεβάσετε πάντου δωρεάν σε κινητά και σε τάμπλετ. Οπότε κατεβάστε το όλοι να είμαστε παρέα και να παίζουμε μαζί. Λοιπόν, παιδιά, ήρθα, άλλαξα ρούχα, πήρα μαγκούρα, πήρα καπέλο για να μην με καταλάβει στο φωτσμόμι ξέ. Αλλά θα με καταλάβει από τη τσακίτρα, φίλε. Βασικά, η τσακίτρα μου είναι διπλή όψεως. Τώρα θυμήθηκα. Οπότε θα τη φορέσω ανάποδα και δεν καταλάβει τίποτα. Κοιτάξτε. Τώρα είμαι ένας άλλος άνθρωπος. Μαύρη ζακέτα, μαγκούρα, καπέλο. Φτιάχνουμε και τα λεφτά που μπέξε ότι εγώ είμαι ο Τιμόν. Και πάμε να βρούμε τον Οδυσσέα. Τιμόν, πού είσαι, ρε φίλε, μίλα, πες κάτι. Είμαι πίσω σου. Σπαντζομπομπ, τι κάνεις εδώ? Ήθελα παρέα και είπα να σε επισκεφτώ. Τι κάνετε, παιδάκια? Καλά, εγώ τώρα ψάχνω τον Τιμόν.
Α, ναι, και εγώ τον ψάχνω. Ο Τιμό μου είπε ότι είμαι κακός, οπότε κυνηγήσα και κάπου χάθηκε. Όχι ρε φίλε. Ξέρεις τώρα που είναι? Όχι, αλλά τώρα θα κυνηγήσω και εσένα. Θα σε πιάσω. Άσε με στην ησυχία μου. Meanwhile. Παιδιά, να ξέρετε, εγώ είμαι Τιμόν, είναι ένας παππούλης. Όπως βλέπετε, το στυλ μου ρούχων που άλλαξα δουλεύει νομίζω. Και ο Σποντζμπομπ δεν με καταλάβει. Αυτός είναι ο σκοπός μου, έτσι ώστε να περάσω και να βρω την Οδυσσέα χωρίς να με καταλάβει. Ελπίζω, παιδιά, να δουλέψει. Πάμε, πάμε. Είμαι παππούλης. Παιδιά, να πάρω μια ανάσα για να ξεφύγω από τον Σποντζμπομπ.exe. Αλλά ευτυχώς είμαι πολύ πιο γρήγορος από αυτόν. Για να δούμε αν είναι ακόμα εκεί πέρα. Είσαι γρήγορος, Οδυσσέα, αλλά θα σε πιάσω και πάλι. Ου, εδώ είσαι! Σιγά μη με πιάσεις! Είσαι πολύ έργος, όντε γιο! Ευτυχώς ξέφυγα! Τώρα πρέπει να βρω τον Τιμόν! Αλλά πρέπει να είμαι προσεκτικός, επειδή εδώ πέρα δίπλα είναι ο spongebob.exe και ελπίζω να μην με βρει! Ελπίζω να είναι καλά, αλλά τώρα πρέπει να είμαι προσεκτικός! Συγγνώμη, κύριε Παππούλη, έχετε δει εδώ πέρα έναν πορτοκαλωμάλι και έναν μικρό αδερφό του? Όχι, όχι, δεν έχω δει κανέναν τέτοιον. Φύγε από εδώ πέρα, περίεργη τυπά. Καλά, εντάξει, Παππούλη, εγώ φεύγω, καλή συνέχεια. Παιδιά, δούλεψε, δεν με αναγνώρισε ο Σπαντζμπομπ εξέ. Άντε, για, τώρα πρέπει να βρω την Οδυσσέα, να πάμε σπίτι και να κλειδωθούμε. A few moments later. Παππούλη. Ποιο είναι το παππού, ρε! Εσάς, παππού, ρε! Εγώ τι μόνο είμαι, σου λέω, ρε! Ντύθηκα σε παππούς για να μην με καταλάβει ο Σπάντζομπομπ εξέ και δούλεψε! Γιατί σε μια φάση με βρήκε, με συνάντησε και είπε: έχετε δει έναν πορτοκαλωμάλι και έναν μικρού λικοντούλι Οδυσσέα? Και εγώ του είπα: όχι! Μπράβο, Τιμόν, είσαι πολύ έξυπνος, τώρα τι κάνουμε! Νομίζω, Οδυσσέα, πρέπει να πάμε σπίτι, να κλειδωθούμε, να πάρουμε ενέργεια, να πάρουμε όπλα και αύριο, όταν βγει ο ήλιος ξανά, να πάμε να το ξεντώσουμε. Επειδή τώρα βράδυ είναι πολύ επικίνδυνα! Έχεις δίκιο, ναι! Έλα, πάμε, Οδυσσέα, πάμε, σπίτι! Έλα, Οδυσσέα, πες! Κλείνε την πόρτα, έλα! Ωραία! Επιτέλους είμαστε ασφαλείς! Πάμε στο σαλόνι να χαλαρώσουμε για να σκεφτούμε τι να κάνουμε. Ναι, πάμε. Ωραία, φίλε, απίστευτο. Επιτέλους, φίλε. Νομίζετε πως θα κρυφτείτε από μένα, παιδάκια! Τι κάνεις εδώ πέρα, τι θέλεις από εμάς? Εγώ θα σας κάνω κακό, επειδή μου μιλήσετε άσχημα και δεν θέλετε να παίξετε μαζί μου. Ναι, εντάξει, δεν είμαστε αναγκασμένοι να παίζουμε μαζί σου. Ναι, και ότι σου μιλήσει λίγο άσχημα, συγχώρεσέ με. Απλά μου βγήκε ρε φίλε, είμαι και κουρασμένος, κατάλαβες? Βασικά ξέρετε, ναι, έχετε δίκιο και εγώ αντέδρασα λίγο σκληρά, με συγχωρείτε. Οπότε φεύγω και κανονίζουμε άλλη μέρα να παίξουμε όμως. Εντάξει, ναι, άμα είναι, θα λέμε την άλλη φορά. Ναι, αντίο, SpongeBob XE. Φου, Οδυσσέα, έφυγε SpongeBob XE. Λοιπόν, παιδιά, από ό,τι φαίνεται είναι η παρεξήγηση. Άμα σας αρέσει το βίντεο, βάλτε ένα like, κάντε μία εγγραφή, καμπανάκι κουμπάκι, παιδιά, και τα λέμε!